Στα χέρια ορκωτών λογιστών περνάω έλεγχο του πόθεν έσχες του 2012 του Γιώργου Σταθάκη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν είχε δηλώσει είχε φορολογηθεί. Ο ίδιος ο Υπουργός είχε υποστηρίξει πως τον Μάρτιο του 2015 έκανε συμπληρωματική δήλωση για το ποσό που δεν είχε δηλώσει το 2012. Η αρμόδια επιτροπή φαίνεται πως θα προχωρήσει σε έλεγχο και στα πόθεν έσχες του 2013 και του 2014. Ενώ ο πρόεδρός της Γιώργος Βαρεμένος σημείωσε πως πράγματι υπάρχει παράληψη στο πόθεν έσχες του 2012. Για το ζήτημα του Υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος εμφανίζεται ως μέτοχος σε ιδιωτική εταιρεία, δόθηκε εντολή να προσκομιστεί μεταξύ άλλων ο τελευταίος ισολογισμός της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, καθώς δημόσια πλέον και από τον βουλευτή του ποταμίου Χάρη Θεοχάρη γίνεται λόγος περί ύπαρξης μαύρων ταμείων. Η εταιρεία του κ. Φλαμπουράρη λέει για πολλά, μια σειρά χρόνων, 2 εκατομμύρια, 1,5, 1,600, 1, 1,300, αυτό περίπου ξεκινάει από το 2007 και μετά. Πράγμα το οποίο συνήθως δείχνει ότι πληρώνονται μαύρα χρήματα όταν ο λογιστής του ζητάει κάποιους χρήματα και δεν δίνει κάτι, ένα τιμολόγιο να πει ότι ξεοφλώ 10.000 σε αυτό το τιμολόγιο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πει ότι τα πήρα τα λεφτά από την τράπεζα και τα έχω στο χρηματοκιβώτιο, είναι σε μετρητά. Η εφημερίδα Πρώτο Θέμα κάνει λόγο για 2 εκατομμύρια μετρητά μυστήριο στο Ταμείο της Εταιρείας του Υπουργού Επικρατείας, με ερωτήματα εάν πρόκειται για αδήλωτους πόρους ή πληρωμές προς τρίτους και για μια επανάληψη που διαρκεί χρόνια. Θα ήθελα μια ειλικρίνεια από την κυβέρνηση. Αν δεν λεγόταν Σαββαίδου και λεγόταν Φλαμπουράρης, θα είχατε δείξει την ίδια ευαισθησία για να τον βγάλετε από τη θέση του για παράβαση καθήκοντος? Άρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, ένα κόμμα που καταπίνει το Φλαμπουράρη, ένα κόμμα που κάνει δεν ακούει για Σταθάκη, προφανώς δεν μπορεί να πειράζεται τόσο πολύ για μια δίωξη παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα, οι ορκωτοί λογιστές έλαβαν την εντολή να παρακάψουν τη χρήση του 2013 και να διερευνήσουν απευθείας το πόθεν έσχης για το 2014, το οποίο υπευλήθη φέτος, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο Υπουργός Επικρατείας είχε μεταβιβάσει τις μετοχές του από την τεχνική εταιρεία. Στην έρευνα περιλαμβάνεται και η καταγγελία του βουλευτή του ποταμιού Χάρη Θεοχάρη. Η έκθεση των ορκωτών λογιστών θα πρέπει να δοθεί εντός 15 ημέρου, ενώ όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα κριθεί εάν θα κληθεί στην Επιτροπή ο Υπουργός. 50 έως 60 είναι τα θολά πόθεν έσχες που έχουν εντοπιστεί και οι υπόχρεοι καλούνται τώρα να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις. Για την υπόθεση Χαϊκάλη και της offshore εταιρείας από την οποία φέρεται να έλαβε ποσό 30.000 ευρώ, η Επιτροπή κατέληξε ότι από το 2003 οι εταιρείες στην Κύπρο δεν θεωρούνται εξωχώριες αλλά ευρωπαϊκές και πλέον ο πρώην Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ελεγχθεί μόνο για το αν έχει δηλώσει στη χώρα μας το συγκεκριμένο ποσό που πήρε από την εταιρεία το 2010.